Ήταν κάτι που δεν το έχουμε ξαναζήσει. Οπότε ήταν φυσικό επόμενο. Εντάξει. Το θέλαμε πάρα πολύ. Γιατί το θέλατε τόσο και τι είναι αυτό που νιώσατε και σας προκάλεσε συγκίνηση? Τι αίσθηση είναι αυτή? Εμείς, επειδή το ζούμε μωρά, δεν έχουμε καμία μνήμη από τη βάφτιση. Ναι. Δηλαδή δεν θυμόμαστε παρά μόνο έχουμε τις φωτογραφίες να βλέπουμε. Το να το ζεις μεγάλος είναι πολύ διαφορετικό. Εντάξει, είναι ένα μυστήριο που γίνεται. Ναι. Είναι ένα μυστήριο. Είναι όπως όταν παντρεύεσαι και συγκινείσαι, έτσι είναι γι' αυτό. Μάλλον κάτι τέτοιο, ανάλογο φαντάζομαι. Mm-hmm. Δεν ξέρω πότε θα γίνει ο γάμος, αλλά ξέρω σίγουρα τα βαφτίσια. Οπότε κάτι τέτοιο. Ναι, νιώθεις μια ηρεμία για να παίρνεις τον Χριστό μέσα σου. Και μια γαλίαση. Έτσι. Είπες, νιώθεις μια ηρεμία να παίρνεις τον Χριστό μέσα σου. Ναι, ναι. Όταν ρίξανε το νερό, όταν είχα μπει μέσα στην κολυμπήθρα, δεν το έχω ξαναζήσει. Δηλαδή, σε μεγάλη ηλικία είναι διαφορετικά. Περιγράψαμε το συνέστημά σου εκείνη την ώρα. Είχα νιώσει μια ηρεμία. Δεν φαίνεται και αυτό, φαντάζομαι, και στις φωτογραφίες. Βασικά, είχαμε προετοιμαστεί και όταν πήγαμε στο κατηχητικό. Αλλά άλλο να το ζήσεις, να πηγαίνεις μέσα στην εκκλησία, να νιώθεις το μυστήριο. Ναι. Έτσι, μια ηρεμία είχαμε νιώσει, ναι. Η βάφτισή σας, λοιπόν, ήταν μια θρησκευτική, μια ανάγκη των πιστεύων σας, θρησκευτική ανάγκη. Δεν είχε να κάνει με ανάγκη μεγαλύτερης ένταξης, αν θέλει, στην κοινωνία. Στην κοινωνία. Δηλαδή, οι Έλληνες είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό χριστιανοί ορθόδοξοι. Ναι, το έγραφε και το θρησκευμά μας, αναγράφει το Χριστιανότητες πριν από λίγα χρόνια. Ένα κομμάτι της βάφτισής σας είναι και αυτό, ότι θέλετε να νιώσετε ακόμη πιο πολύ Ελληνίδες, θέλετε να νιώσετε ακόμη, να έχετε πιο έντονη ελληνική ταυτότητα ακόμη, ή είχε να κάνει αποκλειστικά με το θρήσκευμα. Με το θρήσκευμα. Με το θρήσκευμα κυρίως. Ναι. Δηλαδή, εγώ ακόμα πηγαίνω στην εκκλησία όποτε μπορώ, δηλαδή, και βάζω ένα βακτηράκι, Πάσχα, Χριστούγεννα, πηγαίνω, δηλαδή. Είμαι άνθρωπος του Θεού και της εκκλησίας, άσχετα με την εμφάνιση και όλα αυτά που κάνω. Κοίταξε. Καλά, τι σχέση έχει πάρει. Θέλω να πω ότι εντάξει, είναι κάποιοι που έχουν τέτοια στεγανά, έχει δίκιο. Ρωτώ γιατί έχουμε και στην Ελλάδα καθολική εκκλησία. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να εκκλησιαστεί όταν είναι καθολικός στο θρήσκευμα, μπορεί να πάει και να εκκλησιαστεί. Μάλιστα, τον έχω γνωρίσει και τον καθολικό, δεν ξέρω τι είναι, επίσκοπος, ιερέας, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα. Εξαιρετικά γλυκός και συμπαθής άνθρωπος, έχει έρθει και στην εκπομπή. Γιατί λοιπόν χριστιανοί ορθόδοξοι, τι ήταν αυτό που είχε αυτό να σας προσφέρει? Από το κατηχητικό κυρίως, που πηγαίναμε μικρές, όταν πηγαίναμε κάθε Κυριακή, είναι τελείως διαφορετικά. Μικρή ηλικία, δηλαδή πιστεύω τα καθορίζει όλα. Mm-hmm. Από τη στιγμή που ξεκινήσαμε και πηγαίναμε κατηχητικό, οι φίλοι μας, τα παιδιά, και αυτά που μας διδάξανε, τα μαθήματα, τα θρησκευτικά, στο σχολείο που κάναμε μάθημα, αυτό μας έκανε να ενταχθούμε και να το ψάξουμε ακόμα περισσότερο και μας άρεσε πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Λοιπόν.